λεγόμενη Νέα Φιλαδέλφια. Έτσι, ο Παναθηναϊκός βγήκε ουσιαστικά έξω από την τροχιά του τίτλου, αφού η ΑΕΚ ξέφυγε αίσθητα, όπως είπαμε, 9 βαθμούς, συνολικά 9 βαθμούς στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Το ντέρμπι ποιοτικά δεν ήταν από τα καλύτερα που έχουν δώσει οι δύο ομάδες ανάμεσά τους, αλλά επιφύλασε για τους φιλάθλους της ΑΕΚ κυρίως ένα συγκλονιστικό φινάλε. Στην περιγραφή είναι ο Γιάννης Μαμουζέλος. Γρήγορα η μπάλα προς τον Σαμπανάτζοβιτς. Κασάπης. Σαβεύσκι. Η σέντρα του Σαβεύσκι. Μητρόπουλος, Βάντσικ, όλοι μαζί διεκδικούν την μπάλα. Όπως το Λάκης απομακρύνει. Επαναφέρει ο Καραγιάννης και η μπάλα είναι στα χέρια του Βάντσικ. Το 1-2 Σαβεύσκι Σαμπανάτζοβιτς. Σαβεύσκι περνάει για τον Σαμπανάτζοβιτς. Πρόλαβε ο Νιόπλιας. Ο Ουζουνίδης είναι αυτός. Έχουμε μια σύγκρουση των δύο παικτών. Υπάρχει απειλή για επεισόδια. Κίτρινη κάρτα στο Σαραβάκο που υποδεικνύει στο διαιτητή τι να κάνει, και έχουμε στο έδαφος από την προηγούμενη φάση στη σύγκρουση μεταξύ του Σαβεύσκη και του Νιόπλια τον Νιόπλια. Ο Καραγιάννης, έχουμε το μαρκάρισμα από τον Σαραβάκο. Ξεφεύγει ο Καραγιάννης, δεύτερο φάουλ από τον Σαραβάκο που φαίνεται λίγο εκνευρισμένος. Ο Αλεξανδρής εδώ προσπαθεί να ηρεμήσει τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Φάουλ, προσπάθησε για κεφαλιά ο Μανολάς. Να δούμε, σπρώχνεται, γίνεται το σούτ, η μπάλα από τον Αλεξανδρή. Η μπάλα φτάνει στον Βάτσικ με διπλή προσπάθεια, μπλοκάρει. Ο Σαραβάκος στο κόρνερ, με πολύ φάλτσο. Ο Καλιτζάκης έκανε μια κεφαλιά και εξεπαθής διώχνει την μπάλα σε νέο κόρνερ ο Ατματζίδης. Σιγά σιγά οι παίκτες της ΑΕΚ παίρνουν την μπάλα στον Σαβεύσκι για να κάνει αυτή την βαθιά παλιά προς τον Σλίσκοβιτς. Ο Σλίσκοβιτς προωθεί την μπάλα πολύ για να δούμε αν θα προλάβει. Κρατάει την μπάλα ο Σλίσκοβιτς, ψάχνει για κάποιο στήριγμα. Περνάει ο Σλίσκοβιτς, μπορεί να πλασάρει, σπρώχνεται. Ξεσηκώνεται η φύλαθλη, θα πρέπει να δούμε όμως στο replay αν υπήρξε γλίστριμα ή σπρόξιμο του Σλίσκοβιτς. Δείτε εδώ, κρατάει ο Σλίσκοβιτς την μπάλα, προσπαθεί να ξεφύγει από τον Κολιτσιδάκη. Τον κρατάει λίγο έχοντας το χέρι στην πλάτη του. Το φάουλ αυτό που είναι σε καλό σημείο υπέρ της ΑΕΚ. Να δούμε αν θα είναι εκτελεστής ο Μητρόπουλος ή ο Σαβεύσκι. Ο Μητρόπουλος απευθείας, η μπάλα περνάει και φεύγει λίγο out έξω από το τέρμα του Βάντσικ. Ο Σαβεύσκι εκτελεί. Τραβάει ο Αντωνίου τον Σλίσκοβιτς, ο διαιτητής, τον Σαμπανάτζοβιτς, ο διαιτητής δεν δίνει τίποτα. Κοιτάξτε εδώ, είναι ο Κοπιτσής τελικά αυτός που προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Τον τραβάει ο Αντωνίου. Ο κύριος Ζαχαριάδης τους βλέπει αλλά αφήνει, θεωρώντας ότι ο ένας τραβάει τον άλλον. Ο Αποστολάκης αυτό το φάουλ. Η κεφαλιά και το μπλοκάρισμα που γίνεται στην κεφαλιά αυτή του Βαζέχα από τον Ατματζίδη. Να, μια επικίνδυνη στιγμή. Σαραβάκος με τον Καραγιάννη κάνει μια σέντρα για τον Αντωνίου. Κεφαλιά του Αντωνίου χωρίς δύναμη στα χέρια του Ατματζίδη, μπάλα Καραγιάννης. Κασάπης με τον Καραγιάννη, γρήγορα την εναλλαγή. Σαβεύσκι για τον Καραγιάννη, ο συνδυασμός είναι καλός, γίνεται σέντρα. Περνάει μπάλα από όλους αμυνόμενους και επιτιθέμενους και καταλήγει στην άλλη πλευρά. Πλάγιο, να δούμε την μονομαχία αυτή του Σλίσκοβιτς που μπαίνει μες στην περιοχή. Πλησιάζει ο Σλίσκοβιτς, γυρίζει την μπάλα, είναι στον Αλεξανδρή και τελικά δίνει μια σωτήρια λύση ο Μαραγκός για τον Παναθηναϊκό. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Κάνει τη σέντρα ο Κοπιτσής, μπλοκάρει ο Βάντζικ. Έγινε μια πάρα πολύ επικίνδυνη φάση μέσα στα καρέ του Παναθηναϊκού. Κοπιτσής. Κοπιτσής μόνος του. Επιχειρεί ένα σουτ και κάνει ένα καταπληκτικό γκολ ο Κοπιτσής. Ακριβώς το 75ο λεπτό του αγώνα. Ο Χάρης Κοπιτσής στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με καταπληκτικό τρόπο. Θα δούμε, βλέπετε τους παίκτες ΑΕΚ να πανηγυρίζουν. Ο παίκτης που είχε στο περσινό παιχνίδι οριστικοποιήσει την νίκη της ΑΕΚ, αυτή τη στιγμή εδώ στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας, δείτε το τέλος της προσπάθειάς του, που στέλνει την μπάλα με το αριστερό, με τρομερό σουτ στα δίχτυα του Βάντσικ. Έτσι λοιπόν, 15 λεπτά πριν το τέλος, η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 του Παναθηναϊκού. Φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Και ένα δεύτερο γκολ καταπληκτικό, η μπάλα είναι στα δίχτυα. Αυτό το φάουλ αυτή τη φορά δεν άφησε περιθώρια σε κανέναν. Δεν βρήκε τείχος η μπάλα.
Θα πρέπει πραγματικά να το ξαναδούμε, γιατί στους πανηγυρισμούς τους οι παίκτες της ΑΕΚ μάλλον αλληλοτραυματίζονται. 6 λεπτά λοιπόν πριν τελειώσει το παιχνίδι, ο Αλεξανδρής με αυτό το τρομερό σουτ στέλνει την μπάλα στο γάμα του Βάντσικ. Νέα επιθετική προσπάθεια. Ο Σλίσκοβιτς μέσα στην περιοχή προσπαθεί να περάσει. Έχουμε το μαρκάρισμα, αλλά χωρίς να υπάρχει αντικαθιστικός τρόπος από τον Ουζουνίδη. Ο Σλίσκοβιτς έκανε, καθώς βρήκε το σώμα του αντιπάλου του και το άλμα. Ο Δόνης είναι γρήγορος, κάνει μια προσπάθεια να περάσει μόνος του, κάνει την σέντρα και ο Ατματζίδης κάνει την μπάλα, όχι, την μπλοκάρει. Παίκτες της ΑΕΚ σε μια επίθεση που μπορεί να είναι η τελευταία. Καραγιάννης, ναι, είναι η τελευταία. Κάτω από τους έξαλλους πανηγυρισμούς των χιλιάδων οπαδών τους, οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι επί του Παναθηναϊκού. Με 2-0, ένα ντέρμπι που μπορούμε να πούμε ότι φέρνει τον τίτλο της πρωταθλήτριας και πάλι πολύ κοντά στην ΑΕΚ. Βεβαίως ακόμα υπάρχουν πολλοί αγώνες ως την 34η αγωνιστική, αλλά η διαφορά βαθμών που έχει αυτή τη στιγμή η κάτοχος του τίτλου ΑΕΚ από τους κύριους διώκτες τους, διώκτες της, είναι τέτοια που της δίνει τα περιθώρια να πανηγυρίζει το μεγάλο αυτό προβάδισμα και την πραγματικά πολύ σπουδαία νίκη με τον τρόπο που βλέπετε κι εσείς. Ναι, για το σημερινό γκολ νιώθω ωραία, γιατί και έτσι η ομάδα μου. Λέγω Αλεξανδρή, πόσο μεγάλη ήταν η σημερινή νίκη της ΑΕΚ? Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν είμαι σε θέση να μιλήσω, πονάω. Τι γίνεται με το πόδι σου, μπορείς να μας πεις τι έγινε ακριβώς? Ούτε, πήγα να πανηγυρίσω και μου γύρισε το πόδι. Κύριε Νικολάου, τι ακριβώς συνέβη με τον Αλεξανδρή, τον Έμενα Κουτσένη, μόλις βγήκε τα παγωδητήρια και μόλις πανηγυρίζει, είπε ότι πάτησε το πόδι του μετά τον γκολ και χτύπησε. Τι ακριβώς έχει? Ένα απλό διάστημα φαίνεται ότι έχει. 3-4 μέρες πιστεύω ότι θα χρειαστούν για να είναι τελείως καλά. Ο Δόνης είναι γρήγορος, κάνει μια προσπάθεια να περάσει μόνος του, κάνει την σέντρα. Και ο Ατματζίδης χάνει την μπάλα, όχι, την μπλοκάρει. Προς στιγμήν φάνηκε ότι μπορούσε να τη χάσει. Πρόλαβε μπροστά το Σαραβάκο και κράτησε σταθερά την μπάλα. Οι παίκτες της ΑΕΚ σε μια επίθεση που μπορεί να είναι η τελευταία. Καραγιάννης, ναι, είναι η τελευταία. Κάτω από τους έξαλλους πανηγυρισμούς των χιλιάδων οπαδών τους, οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι επί του Παναθηναϊκού. Έλα, έλα. Στέλιο Μαλαρά, πόσο μεγάλη είναι η σημερινή νίκη επί του Παναθηναϊκού με 2-0. Είναι ένα μεγάλο άλμα για τον τίτλο. Βέβαια δεν έχει τελειώσει τίποτα λόγω του συστήματος βαθμολογίας. Πιστεύεις ότι το γκολ κρίθηκε μετά το πρώτο γκολ του Χάρη Κοπιτσή, το παιχνίδι? Όχι, δεν είχε κρυθεί. Κρίθηκε μετά το γκολ του Αλέκου. Δημήτρη Αβράκο, θα μας πεις τη γνώμη σου για το σημερινό ντέρμπι του Παναθηναϊκού? Πόσο δύσκολα τα πράγματα για αυτό. Νίκο, άναξε. Έτοιμος. Νίκο, Λόβλια, πόσο κρίσιμη είναι αυτή για τον Παναθηναϊκό? Μετά τον γκολ που δεχτήκαμε, να παίξουμε πιο επιθετικά, να βάλουμε άλλο ένα επιθετικό. Εντάξει, παιδί. Από τους παίκτες του έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Θα δώσαν όλα, παλέψαν τα πίσω. Το θέμα αυτό που είδατε επιμελήθηκε ο Παναγιώτης Φιλής. Στην ντέρμπι της κορυφής του σταδίου Νίκος Γκούμας. Τις λεπτομέρειες της μεγάλης αναμέτρησης ΑΕΚ Παναθηναϊκού μας δίνουν οι συνάδελφοι Νίκος Χαραλαμπόπουλος και Ανδρέας Δημάτος. Οι φίλοι της ΑΕΚ παραλυρούν για την νίκη επί του Παναθηναϊκού στον ντέρμπι της χρονιάς ή μήπως για τον τίτλο. Τα δύο γκολ, αυτό στο 75ο λεπτό από τον Χάρη Κοπιτσή και εκείνο στο 84ο από τον αρχικό και πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, τον Αλέκο Αλεξανδρή, δεν έδωσαν απλά τη νίκη στην πρωτοφόρο ομάδα του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Την έκαναν το ακλόνητο φαβορί για το πρωτάθλημα. 13 ολόκληρες αγωνιστικές πριν τη λήξη του. Δεν επιτρέπεται να νομίζει κάποιος ότι πρωτάθλημα, κι αν είμαστε 9 βαθμούς μπροστά από το Παναθηναϊκό και άλλες ομάδες, ότι έχει τελειώσει. Μετά τη σημερινή νίκη, τέλος το πρωτάθλημα? Όχι ακόμα, δεν τελείωσε τίποτα. Απλά κάνουμε μια επίδειξη ισχύως και δύναμης
ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα. Και αυτό το αποδείξαμε σήμερα. Στέλιο, πιστεύεις ότι η σημερινή νίκη δίνει στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα? Όχι, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Βέβαια, κάναμε ένα μεγάλο άλμα. Δίκαιη η σημερινή νίκη της ΑΕΚ. Εσείς θα το κρίνετε. Μιχάλη, τι πρέπει να γίνει πλέον για να χάσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα? Για να χάσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα πρέπει να το χάσουμε εμείς οι ποδοσφαιριστές. Να χάσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια που μας απομένουν. Είναι το 75ο λεπτό. Ένα παιδί που δεν παίζει συχνά στην εντεγάδα, αλλά που δίκαια θεωρείται ο εφιάλτης του Παναθηναϊκού σε καθοριστικά παιχνίδια σκοράρει. Με ένα θαυμάσιο αριστερό σουτ. Είναι η αρχή του θριάμβου για την Ένωση. Δύο γκολ στο πρωτάθλημα και τα δύο εναντίον του Παναθηναϊκού. Έχω 3-3. Έχει 3-3. Αυτό σημαίνει κάτι για σένα? Είναι τυχαίο? Τι μπορεί να σημαίνει? Ξέρω. Είμαι τυχαίο πολύ. Δεν είναι μόνο ο Κοπιτσής. Αλλά σήμερα ο Κοπιτσής ήταν, αύριο δεν είναι άλλο. Πιστεύω σε κάθε παίξη. Αυτό θέλω να πω. 6 λεπτά πριν τη λήξη, η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ. Ο Μητρόπουλος προετοιμάζει το δεύτερο γκολ της ομάδας του και ο Αλέκος Αλεξανδρίδης το σημειώνει. Ο σκόρερ τραυματίζεται πανηγυρίζοντας, αλλά εμπρός στη νίκη και το φλερτ με τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο, τι είναι ο πόνος? Αλέκο, πώς ακριβώς τραυματίστηκες? Πήγα να πανηγυρίσω και μου μπλόκαρε το πόδι, βρήκε κάτω στο εκεί που είναι λάσπη το γήπεδο. Η συνάντηση ήταν δυνατή και γρήγορη. Όλοι ήθελαν την νίκη και μερικές φορές χρησιμοποίησαν το σκληρό και αντιαθλητικό παιχνίδι για να επιβιώσουν. Όπως για παράδειγμα η εκτός φάσεως ενέργεια του Σαμπανάζοβιτς επί του Νιόμπλια στο 20ο λεπτό. Ο ενωσίτης μέσος δεν αποβλήθηκε, αλλά τα επεισόδια άρχισαν και συνεχίστηκαν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Ο κύριος Ζαχαριάδης εκτέθηκε όχι μόνο στη φάση του 20ου λεπτού, αλλά και σε τρεις περιπτώσεις όπου οι γηπεδούχοι ζήτησαν δικαιολογημένα πέναλτι. Στο 29 ο Γεωργιάδης έπεσε πάνω στο Μανολά, αλλά ο Θεσσαλονικίας ρέφερι θέλησε φαίνεται να τιμωρήσει το διεθνή άσο για την κοροϊδία της προηγούμενης Κυριακής στο διαιτητή Μπάζα και στη συνάντηση με τη Λάρισα. Στο 36 ο Σλίσκοβιτς απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Θανάση Κολιτσιδάκη, και ενώ ήταν έτοιμος να βλασάρει το Βάντσικ, δέχτηκε το σπρόξιμο του αντιπάλου του και βρέθηκε στο έδαφος. Ζόραν ήταν πέναλτι? Ήταν καθαρά πέναλτι. Ο Γεωργιάδης, αδαής στις αμυντικές υποχρεώσεις, έκανε μια νέα επιβολή ενέργεια στο 45 όταν τράβηξε τον Κοπιτσή. Και πάλι όμως ο κύριος Ζαχαριάδης έδωσε άφηση αμαρτιών στον παίκτη του Παναθηναϊκού και εξαγρίωσε τους γηπεδούχους. Πέναλτι ζήτησαν οι γηπεδούχοι και στο 87 όταν ανετράφει ο Σλίσκοβιτς μέσα στην περιοχή, μόνο που το σκορ τότε ήταν 2-0 και τα πανηγύρια επισκίαζαν κάθε διαμαρτυρία. Πριν σημειωθούν τα δύο τέρματα, ελάχιστες ήταν οι φάσεις που δημιουργήθηκαν στις δύο εστίες. Με κυριότερες αυτή του 32ου λεπτού όταν ο Καλιτζάκης έστειλε εξεπαθή στην μπάλα με κεφαλιά πάνω στον Αρματζίδη, το σουτ από χτύπημα φάουλ του Μητρόπουλου που απέκρουσε ο Βάντσεκ στο 39, η κεφαλιά του Ζουνίδη στο 47 που κατέληξε στα χέρια του Αρματζίδη και η ανεκμετάλλευτη από τους Μητρόπουλου και Αλεξανδρή ατομική προσπάθεια του Σλίσκοβιτς στο 70ο λεπτό. Στράτο, πόσο δύσκολα τα πράγματα για το... Κώστα, πόσο δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό τώρα? Πόσο δύσκολα τα πράγματα για εσάς? Από τους παίχτες είναι ευχαριστημένοι. Δηλαδή τα δώσαν όλα, παίξανε, παλέψανε, κάνανε αυτό που πρέπει.